Μουσικοφιλολογικός Όμιλος Ορφεύς Λευκάδας. Ιδρύθηκε το 1937 και είναι ένα σωματείο με πλούσια πολιτιστική δράση και προσφορά. Για αυτή την πολιτισχυδή του δράση και προσφορά τιμήθηκε το 1993 με το βραβείο Ακαδημίας Αθηνών. Το χορευτικό τμήμα του Ορφέα ιδρύθηκε το 1960 με σκοπό τη διάσωση και διατήρηση των χορών, των τραγουδιών και των δρόμενων του νησιού, της Επτανήσου και της υπόλοιπης Ελλάδας. Διαθέτει πλούσια αιματιοθήκη με φορεσιές από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Η κατάρτιση αυτών που διδάσκουν, που συνεχώς ασχολούνται με την έρευνα των χορών, είναι η εγγύηση ενός άριστου τεχνικά αποτελέσματος πάντα μέσα στα πλαίσια της παράδοσης. Είναι το κεντρικό σημείο που συναντιούνται όσοι αγαπούν τους ελληνικούς χορούς και προβληματίζονται μεθοδικά για αυτούς. Ήταν ένα από τα τρία χορευτικά συγκροτήματα που συμμετείχαν στο πρώτο Διεθνές Φολκλωρικό Φεστιβάλ της Λευκάδας και μέχρι σήμερα εμφανίζεται ανελιπώς κάθε χρόνο. Έχει λάβει μέρος σχεδόν σε όλα τα φεστιβάλ του ελλαδικού χώρου και στο εξωτερικό, αποσπώντας πρώτα βραβεία, τιμητικές διακρίσεις και κολακευτικά σχόλια. Δάσκαλος του χορού είναι ο Σπύρος Παπουτσόπουλος. And now we have the local dance club Orfeas of Lefkada. It was founded in 1937. It is a very active society with a huge offer to the local tradition, for which gained the prize of the Athens Academy in 1993. The dance group was founded in 1960. The aim of the group is to promote the dances, the songs and customs of the island, of the Seven Islands and Greece in general. Therefore, Orfeas has a wide collection of costumes from all parts of Greece. The knowledge of the trainers is the guarantee for a perfect result in their dance performances. It was one of the three dance groups which participated in the first International Folklore Festival of Lefkada, and ever since it begins and ends the festival. Orfeas has taken part in almost every festival in Greece and abroad, where they gained prizes and flattering comments. The dance teacher of the group is Mr. Spiros Papuchopoulos. Το πρόγραμμα του Ορφέα απόψε είναι από την ακριτική Μακεδονία. Μπούκι Τεραζίβατ, Μπουφτσάνκο, Ζάικο, Βρυσούλα, Σαρακίνα, Μπαϊντούσκινο, Μπαϊράτσε, Ιμπραήμ Ότζα, Πουστσένο, Πετρούλα, Πουσιτνίτσα, Λισάβο, Σόφκα, Ράικο, Μπόζια, Σουλεϊμάνοβο, Λένο Μόμε, Γιαλένια, Ζάραμο και Χασαπιά. Πάτε την να την πατούμε. Αυτή η γης που ακόμα και σήμερα ετοιμάζεται να μας αφήσει άφωνους, βγάζοντας από τα σπλάχνα τις αρχαίους τύμβους και θαυμαστούς θησαυρούς που περιμένουν να αναδυθούν στο φως για να αποκαλύψουν την ομορφιά τους, πατιέται από γυναίκες πολεμίστριες που φορούν το κατσούλι. Άλλες, όμοιες βασίλισσες που τραγουδούν για τη μικρή χαϊδεμένη Ελένη. Άντρες λεβέντες που πιάνονται ώμο με ώμο και αφήνονται αμολυτοί να χορεύουν τον λαγό, κοροϊδεύοντας τα παθήματά του και τραγουδούν στα ντόπκα ότι πλησιάζει η ώρα της λευτεριάς. Έτσι κι εμείς, σε μια στιγμή παιχνιδιάρικης διάθεσης, παρασυρθήκαμε από τη μελωδία των χάλκινων που αγγίζει την ψυχή και ακολουθήσαμε ένα χορογραφικό μονοπάτι. Και αφήσαμε την γκάιντα και τον ταούλι να μας αναστατώσει, βιώνοντας αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, ότι ο χορός είναι το δώρο των θεών στους ανθρώπους. Οι οξιές ανθίζουν, αδέρφια, η ώρα πλησιάζει για την ελευθερία μας. Οι μητέρες μας, αδέρφια, μαύρα τσεμπέρια φοράνε και για μας πενθούν. Οι πατέρες μας, αδέρφια, αξίριστοι γυρνάνε και για μας πενθούν. Μουγκητέρα, σβίβα μπράκια, μουγκητέρα, σβίβα. Μουγκητέρα, σβίβα μπράκια, σα το τναβλί ζούβε. Σα το τναβλί ζούβε μπράκια, ζα να στάσω μπόντα. Thank you.
Thank you.
Η Λευκάδα είναι μικρός τόπος, όμορφος, πανέμορφος, αλλά μικρός. Και είναι απορίας άξιον πώς έχει βγάλει τόσα σωματεία με, τόση πλούσια δράση όλα αυτά τα χρόνια. Σωματεία που δραστηριοποιήθηκαν, που δραστηριοποιούνται ακόμα με μεγάλη προσφορά στον τόπο. Ένα από αυτά τα σωματεία είναι ο Μουσικοφιλολογικός Όμιλος Λευκάδας Ορφέας, ο οποίος, θυμίζω, ιδρύθηκε το 1937, δηλαδή αριθμεί ζωή 77 χρόνων. Ζωή δημιουργική, προσφοράς και αγώνων στη Λευκάδα μας, στον πολιτισμό της, σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής της. Το πνευματικό κέντρο του Δήμου Λευκάδας όλα αυτά τα χρόνια πορεύτηκε μαζί με αυτά τα σωματεία, πορεύτηκε μαζί με τον Ορφέα. Θέλοντας να τιμήσουμε φέτος σωματεία τα οποία έχουν ξεπεράσει τα 50 χρόνια ζωής, προσφέρουμε την ανώτατη διάκριση που μπορεί να προσφέρει το πνευματικό κέντρο, το χρυσό μετάλλιο του πνευματικού κέντρου, και ένα από τα σωματεία που το δικαιούται είναι ο Ορφέας. Παρακαλώ τον πρόεδρο του πνευματικού κέντρου, δήμαρχο Λευκάδας κύριο Αραβανή, να έρθει να επιδώσει το χρυσό μετάλλιο του πνευματικού κέντρου στην πρόεδρο του Ορφέα, κυρία Μαρία Ρούσου. Ας έρθουν και για το κοινό όλα τα ιστορικά στελέχη του Ορφέα και ο κύριος Παπτσόπουλος. Αυτό για το σωματείο, την ιστορία του, που όπως είπε και ο Τάσος Γαζής ο Αντιπρόεδρος, για την αδιάλειπτη προσφορά σας όλα αυτά τα χρόνια στο Διεθνές Φεστιβάλ Χωροφόρων. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ το Δήμο Λευκάδας και το Πνευματικό Κέντρο εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ορφέα. Ευχαριστούμε για αυτό το μετάλλιο. Το μετάλλιο αυτό ανήκει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δούλεψαν τόσα πολλά χρόνια για να είναι ο Ορφέας σήμερα 77 χρονών, να έχει 6 ενεργά τμήματα και να συνεχίζει να προσφέρει ακάθεκτος. Σας ευχαριστούμε πολύ. 77 χρονών, αλλά όχι γέρος, έτσι. Σφίζει από ζωή. Να είστε καλά. Να πούμε θερμά συγχαρητήρια στο χορευτικό μας και στο δάσκαλό του. Ευχαριστούμε πολύ τον Ορφέα.